Τις πρώτες του σκέψεις αναφορικά με την πορεία και τους στόχους του Συλλόγου των Φαρμακοποιών του Εύρου κατέθεσε ο νέος πρόεδρος Θανάσης Μαλάκης. Να θυμίσουμε πως ο πρώην πρόεδρος Αναστάσιος Τερζής είχε παραιτηθεί διότι προσφάτως ανέλαβε πρόεδρος τον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών. Αναφερόμενος στην καθημερινότητα των φαρμακοποιών, ο κ. Μαλάκης εξήγησε πως λόγω του κορονοϊού ο φόρτος εργασίας είναι πολύ μεγάλος, ειδικά τώρα με την υποχρεωτικότητα των rapid test. Στις 16 του μηνός κάναμε τα εγγένεια του Συλλόγου. Οι αρχαιρεσίες θα γίνουν σε 1,5 χρόνο ξανά. Απλώς κατά τη διάρκεια των εγγενείων ο Τάσος Τερζής, που ήταν ο προηγούμενος πρόεδρος, ανακοίνωσε την παραίτησή του. Διότι έχει αναλάβει και άλλα πόστα πλέον. Είναι πρόεδρος του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών. Και επειδή ήταν λίγο υπερβολικό να έχει δύο θέσεις, το φόρτο εργασίας ήταν αρκετά αυξημένο, αποφάσισε να αποσυρθεί από την Προεδρία του Συλλόγου. Και έτσι εγώ ως αντιπρόεδρος ανέλαβα την Προεδρία και μετά τη σύμφωνη γνώμη και των υπολείπων στο διοικητικό. Οι στόχοι παραμένουν οι ίδιοι αυτοί που είχαμε. Αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει καταρχάς μια σύμπνοια και ένα καλό κλίμα σε όλους μας. Αυτό ξεκινάει και από εμάς στο διοικητικό που ως επιτοπλίστων είμαστε όλοι, έχουμε τις ίδιες σκέψεις. Θέλουμε να βοηθήσουμε την καθημερινότητα του φαρμακείου, που έχει βιβαρυνθεί πάρα πολύ. Η καθημερινότητά μας πλέον είναι πολύ βιβαρημένη. Και οτιδήποτε άλλα θέματα προκύψουν, γιατί ειδικά τον τελευταίο 1,5 χρόνο με την πανδημία και τον κορονοϊό, συνέχεια προκύπτουν καινούργια θέματα. Mm-hmm. Τα βλέπουμε, τα μελετάμε και όπου μπορούμε προτείνουμε ή κάνουμε κάποιες πράξεις για να ευκολύνουμε και τους φαρμακοποιούς και συγχρόνως τον κόσμο που έρχεται στα φαρμακεία. Αναφερόμενος στην πορεία της πανδημίας, κάλεσε τους πολίτες να συνεχίσουν να τηρούν τα μέτρα ατομικής προστασίας, δίνοντας βάρος στην χρήση μάσκας όπου αυτή είναι απαραίτητη. Σχετικά με τους εμβολιασμούς, ζήτησε από τους πολίτες να μιλήσουν με τους γιατρούς τους και αν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να προχωρήσουν άμεσα στον εμβολιασμό τους. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι ο κόσμος, είτε εμβολιασμένος είτε όχι, θα πρέπει να συνεχίσει να προσέχει. Μπορεί αυτό να ακούγεται και λίγο ξύμορο, γιατί το ακούμε και καθημερινά στα φαρμακεία μας. Εγώ εμβολιάστηκα και γιατί να συνεχίσω να φοράω μάσκα. Το επίπεδο των εμβολιασμών είναι ακόμα χαμηλό και οι εμβολιασμένοι, ακόμα και εμείς οι ίδιοι μέσα στη δουλειά μας προσέχουμε. Τώρα έχουμε και το έργο του να κάνουμε και τα rapid test στα φαρμακεία μας. Θέλει μια προσοχή επιπλέον. Είναι κάτι το οποίο εμείς ήδη πρέπει να το περιορίσουμε. Από τον καθένα μας ατομικά ξεκινάει. Να συνεχίσουμε να προσέχουμε. Είναι τόσο απλό, η προσοχή χρειάζεται μόνο με τη μάσκα. Μόνο με τη μάσκα μπορούμε να προσέχουμε αυτή τη στιγμή και με την ατομική υγιεινή. Βοηθάμε τα παιδιά, βοηθάμε τους γύρω μας, βοηθάμε πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας για να περιορίσουμε την οποιαδήποτε εξάπλωση. Και από εκεί και πέρα, ο καθένας, η γνώμη δική μου είναι καλό θα είναι να εμβολιαστεί, να συζητάει με τον γιατρό του, αν τυχόν υπάρχουν απορίες ή προβλήματα, εδώ είμαστε όλοι να τα συζητήσουμε. Αυτό που έχω παρατηρήσει, ειδικά τώρα την περίοδο που ξεκινήσαμε τα rapid test αυτές τις λίγες ημέρες, ο κόσμος που είναι ανεμβολίαστος περισσότερο είναι φοβισμένος ως προς το εμβόλιο. Όσο μπορούμε και εμείς βοηθάμε με τις γνώσεις μας και τις οποίες θα μπορέσουμε να λύσουμε σε αυτούς που έχουμε θέματα. Από εκεί και πέρα τα συγκεκριμένα τα κοιτάμε ατομικά μετά και ο καθένας με τον γιατρό του.